Θα προσπαθήσω να ακροβατήσω όσο μπορώ ανάμεσα στο να αφήσω αρκετό χρόνο για συζήτηση και το να μιλάω σε ρυθμό που να επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάφραση αυτών που λέω. Σε περίπτωση που τελειώνει ο χρόνος μου, παρακαλώ, μαλώστε με. Είμαι ο Αλέξανδρος κατά πολύ κόσμο Άλεξ, για να με ξεχωρίζουν από άλλους Αλέξανδρους στο P2P Lab Παζαΐτης. Και σήμερα θα σας μιλήσω για τα πάρκα τεχνολογίας και συγκεκριμένα για το τι πάρκα τεχνολογίας θέλουμε, ελπίζοντας να συμφωνήσετε μαζί μας και να θέλετε κι εσείς αντίστοιχα πάρκα τεχνολογίας. Πρώτα όμως, ποιοι είμαστε εμείς που θέλουμε αυτά τα πάρκα τεχνολογίας? Είμαστε το P2P Lab, μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα που εστιάζουμε την έρευνά μας γύρω από τις ανοιχτές τεχνολογίες και τα κοινά. Περισσότερα από αυτά θα αναφερθούν αργότερα στην παρουσίαση, μπορούμε να τα συζητήσουμε και πιο μετά. Η έδρα μας είναι στα Γιάννενα, όπως είπε και η Σοφία, όπου σε αυτή τη γειτονιά έρχεται η έμπνευση για αυτή την ιστορία, το λεγόμενο πάρκο υψηλής τεχνολογίας και έρευνας που έχει εξαγγείλει η περιφέρεια Ηπείρου. Εδώ βλέπουμε και το εξώφυλλο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του συγκεκριμένου τεχνολογικού πάρκου. Το εξώφυλλο αυτό είναι όλη η πληροφορία που διαθέτουμε για το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο. Ό,τι βλέπετε εσείς μπροστά σας το ξέρουμε και εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Οπότε δημιουργούνται εύλογα διάφορα ερωτήματα. Τι είναι αυτό το πάρκο, πώς θα γίνει, γιατί κτλ. Από εξαγγελίες και δημόσιες τοποθετήσεις της περιφέρειας γνωρίζουμε κάποια στοιχεία, όπως ότι θα συμπεριλαμβάνει 40 στρέμματα 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα δαπανηθούν περίπου κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει γίνει λόγος για περίπου 1.600 θέσεις εργασίας. Τώρα, τι εργασίες θα είναι αυτές, πώς θα δημιουργηθούν, πού και γιατί. Όλα αυτά παραμένουν απάντητα ερωτήματα, τα οποία υποθέτουμε ότι απαντώντας στις 153 περίπου σελίδες του συγκεκριμένου master plan, το περιεχόμενο το οποίο γνωρίζει ο Περιφερειάρχης, οι 1-2 πολυεθνικές εταιρείες που έχουν στην ουσία παραγγείλει το συγκεκριμένο πάρκο και όλος περιέργος ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων πιθανότατα. Οπότε αυτή είναι όλη η δημόσια διαβούλευση, ας πούμε, που έχει γίνει γύρω από το συγκεκριμένο τεχνολογικό πάρκο. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τα ανοιχτά πάρκα τεχνολογίας που θα εξηγήσω παρακάτω, με σκοπό να κάνουμε αυτό που δεν έχει κάνει η περιφέρεια, δηλαδή με τα περιορισμένα δικά μας μέσα, να ανοίξουμε σε κάποιο βαθμό το δημόσιο διάλογο με αφετηρία το συγκεκριμένο τεχνολογικό πάρκο, αλλά δεδομένου ότι αντίστοιχες προτάσεις αρχίζουν και εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, μια ευρύτερη συζήτηση για το τι είδους τεχνολογία ανάπτυξη θέλουμε τέλος πάντων σε αυτόν τον τόπο. Δεν θέλω να κουράσω με ορισμούς και τα λοιπά, αλλά ως νεαρό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλω να θέσω στη βάση κάποιες βασικές διακρίσεις. Μία πρώτη είναι η υψηλή έναντι της ήπιας τεχνολογίας. Μιλάμε δηλαδή, η πρόταση αφορά ένα πάρκο υψηλής τεχνολογίας. Τι είναι αυτή η υψηλή τεχνολογία και πώς διαχωρίζεται από άλλου είδους τεχνολογίες? Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι υψηλής τεχνολογίας, είναι αυτός ο ηλεκτρονικός αναγνώστης, ένα e-book reader, ας πούμε, στο οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε πάρα πολλά βιβλία. Είναι ελαφρύ, είναι ευέλικτο, μπορούμε να το διαβάσουμε στο αεροπλάνο, στο τρένο, στο μπάνιο, όπου θέλουμε. Και έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα βιβλίο που είναι φτιαγμένο από νεκρά δέντρα, όπως είναι τα παραδοσιακά μας βιβλία. Παρ' όλα αυτά, έχει και αντίστοιχα μειονεκτήματα, το ότι είναι μια πολύπλοκη συσκευή, μπορεί να μην έχει μπαταρία, μπορεί κάτι να χαλάσει, το κόστος του είναι διαφορετικό και φυσικά η σχέση μας με την συγκεκριμένη τεχνολογία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Δεν ένα βιβλίο, το πολύ πολύ να βραχεί, να σκιστεί μια σελίδα και την κολλάμε με σελοτέιπ. Ένας ηλεκτρονικός αναγνώστης έχει πιο περίπλοκες διαδικασίες. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι αυτό το laser system, μια εργαλειομηχανή κοπής και χάραξης ξύλου, ας πούμε, το οποίο έχει αντίστοιχα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα παραδοσιακό εργαλείο, όπως μια φαλτσέτα. Αυτό το εργαλείο αντίστοιχα έχει πλεονεκτήματα που αφορούν την ταχύτητα, την ευελιξία, την ακρίβεια της κοπής, της χάραξης κτλ. Αλλά και πάλι, πολύ εύκολα αντιλαμβανόμαστε τα μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση, την ασφαλή χρήση, τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, τον εξοπλισμό που πρέπει, έναν υπολογιστή που να είναι συμβατός με αυτόν, το λογισμικό και όλα τα σχετικά, και πάλι τα σχετικά προβλήματα και το κόστος αν κάτι πάει στραβά, αν κάτι χαλάσει, αν πρέπει να πάρουμε ανταλλακτικά κτλ.
κάποιες λιγότερο αρνητικές, κάποια λιγότερο εμφανή μειονεκτήματα των υψηλών τεχνολογιών έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όσο πιο πολύπλοκες γίνονται, τόσο μεγαλύτερο ταξίδι κάνουν για να φτάσουν στο τραπέζι μας για να τις χρησιμοποιήσουμε. Και σε αυτό το ταξίδι πολλές φορές περιλαμβάνονται πρώτες ύλες όπως χρυσός, κάδμιο, χαλκός που έρχονται από μέρη του πλανήτη που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πολλές φορές συμπεριλαμβάνεται παιδική εργασία σε καθεστώτα που δεν είναι ιδιαίτερα ελευθεριακά, έχουν πολλές προβληματικές εκφάνσεις. Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες για την εξαγωγή αυτών των πρώτων υλών έχουν ιδιαίτερα έντονο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αντίστοιχα, στη χρήση αυτών των υψηλών τεχνολογιών, τα τελευταία χρόνια συζητάμε όλο ένα και περισσότερο για τα προβλήματα που προκύπτουν, στο πώς αλλάζουν την πραγματικότητά μας, στο πώς είναι δύσκολο να ελέγξουμε αυτές τις τεχνολογίες, ποιος τις ελέγχει, τι μπορεί να κάνει με αυτές κτλ. Και τέλος, όταν αυτές τις τεχνολογίες λοιπόν έχει έρθει η ώρα να τις πετάξουμε, ακόμα και αν είμαστε αρκετά ενσυνείδητοι και τις αποθέτουμε σε ένα κάδο ανακύκλωσης συσκευών, η κατάληξή τους δεν είναι πολλές φορές αυτή η οποία αναμένουμε. Πολλές φορές καταλήγει σε αντίστοιχα μέρη με χαλαρές ρυθμίσεις και η ανακύκλωση δεν είναι ακριβώς ιδανική. Μια δεύτερη διάκριση μετά, είπαμε για την υψηλή και την ήπια τεχνολογία, είναι η κλειστή έναντι της ανοιχτής τεχνολογίας. Και για να πάμε σε ένα παράδειγμα υψηλής τεχνολογίας, ένα παράδειγμα κλειστής τεχνολογίας είναι ένας web server της Microsoft. Ο web server, δεν χρειάζεται να κουράσουμε τα τεχνικά, είναι μια βασική υποδομή που χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτό που καταλαβαίνουμε ως το διαδίκτυο, για να μεταφερθεί πληροφορία από ένα μέρος στο άλλο. Χρησιμοποιούμε μια τέτοια υποδομή εμείς τώρα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνεδρία απομακρυσμένα. Η Microsoft είναι μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία που παράγει πληροφοριακά συστήματα. Όλος περιέργως, ο πιο δημοφιλής web server αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν είναι της Microsoft, δεν είναι της Apple, δεν είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες, αλλά είναι ο Apache web server, που είναι ένας web server ανοιχτού κώδικα. Δηλαδή, είναι μία ψηφιακή υποδομή που κατασκευάστηκε από εθελοντές αρχικά, αλλά και επαγγελματίες που συνεισφέρουν κώδικα και τον μοιράζονται σε όλο τον κόσμο. Ο καθένας μπορεί να τον τροποποιήσει, να τον βελτιώσει, να τον μοιραστεί, να τον βελτιστοποιήσει στις δικές του ή τις δικές της ανάγκες και να τον μοιραστεί εκ νέου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, Apache Web Server και άλλοι αντίστοιχοι open source ανοιχτού κώδικα web servers έχουν λύσει πολλά προβλήματα που εταιρείες όπως η Microsoft δεν έχουν καταφέρει να ανταγωνιστούν. Και γι' αυτό παραμένουν από τις ψηφιακές υποδομές που οι ανοιχτές τεχνολογίες κυριαρχούν ακόμη και στο παιχνίδι της αγοράς. Μια άλλη κλειστή τεχνολογία, ένα τελευταίο παράδειγμα και δεν θα κουράσω άλλο με τέτοια, είναι μια ανεμογεννήτρια όπως αυτή, η ανεμογεννήτρια της General Electric. Είναι κλειστή τεχνολογία, δηλαδή είναι ένα κλειστό κουτί. Δεν ξέρουμε πώς κατασκευάζεται. Δεν είμαστε σίγουροι τι υλικά χρησιμοποιεί, από πού έρχονται, με όλα αυτά τα προβληματικά σημεία που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, πώς συντηρείται, τι γίνεται αν χαλάσει, τι γίνεται όταν πρέπει να την πετάξουμε. Και όπως έχουμε παρατηρήσει στην Ελλάδα, έχει και την τάση να ξεφυτρώνει σε βουνοκορφές που δεν μας έχουν ρωτήσει ακριβώς πού θα μπουν και με ποιον τρόπο, ποιος θα τη συντηρήσει, τι θα γίνει με την ενέργεια που παράγεται κτλ. Κτλ. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα ανοιχτών τεχνολογιών είναι αυτή η μικρής κλίμακας ανεμογεννήτρια, της οποίας τα σχέδια διανέμονται ελεύθερα μέσα από άδειες ανοιχτού σχεδιασμού στο διαδίκτυο και κατασκευάζεται, συντηρείται, τροποποιείται από τις κοινότητες που αξιοποιούν την ενέργεια που παράγει. Και αυτές αντίστοιχα μπορούν να τη βελτιώσουν ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες που έχουν και να μοιραστούν εκ νέου αυτά τα σχέδια. Η ανοιχτή τεχνολογία λοιπόν δεν είναι ούτε υψηλή ούτε ήπια, είναι κάτι στο ενδιάμεσο. Είναι στην ουσία μια τεχνολογική προσέγγιση που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τα καλά στοιχεία από διαφορετικές τεχνολογίες. Που μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε υψηλές τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο για να διακινήσουμε σχέδια που παράγουν ήπιες τεχνολογίες όπως μια τοπική ανεμογεννήτρια και μπορούν να τροποποιηθούν με τρόπο που να καλύπτουν πρωταρχικά τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τη μεγιστοποίηση του κέρδους κάποιες εταιρείες κτλ. Περισσότερα περί τεχνολογίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που στήσαμε για αυτόν τον σκοπό Open Tech Park περί tech. Τα link μπορώ να τα μοιραστώ ξανά στο chat αργότερα για περισσότερους. Γιατί όχι λοιπόν σε ένα πάρκο αποκλειστικά υψηλής τεχνολογίας.
Πρώτον, γιατί πρόκειται για μια δημόσια υποδομή και μια δημόσια υποδομή θα πρέπει τουλάχιστον να προωθεί τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα για μια περιοχή όπως τα Γιάννενα να έρθει μια εταιρεία μεγαθύριο όπως η TeamViewer και να απασχολήσει κάποιες εκατοντάδες κόσμο, όταν αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής. Πώς αυτό σχετίζεται με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με την τοπική οικονομία, πώς βελτιώνει τις συνθήκες για να μπορέσουμε όλοι να έχουμε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον, όπως ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Δεύτερον, η υψηλή τεχνολογία, όπως είδαμε με τα προηγούμενα παραδείγματα, δεν είναι μονόδρομος. Ιδιαίτερα δε βλέποντας την επικείμενη κλιματική καταστροφή και αναγνωρίζοντας όλα τα προβλήματα που εμπεριέχονται σε αυτό το μακρύ ταξίδι των πολύπλοκων υψηλών τεχνολογιών, θα έλεγα ότι μονόδρομος είναι να βρεθεί μια εναλλακτική λύση στις υψηλές τεχνολογίες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και τέλος, υπάρχει και άλλου τύπου επιχειρήν πέρα από τη Silicon Valley. Δηλαδή, αντί να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα Γιάννενα τη Silicon Valley του 1980 στον 21ο αιώνα, μπορούμε να δούμε διαφορετικές τύπου επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Τα πολλά από τα παραδείγματα που ανέφερα πριν συνδέονται με αντίστοιχου τύπου επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να μην στοχεύουν οι τεχνολογίες πρωταρχικά στη μεγιστοποίηση κέρδους, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν επιχειρηματικές οντότητες που να είναι βιώσιμες και στην αγορά. Ξανά, γιατί όχι, άλλο ένα link που θα μοιραστώ αργότερα. Τι προτείνουμε λοιπόν? Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, είμαι κοντά στα 12 λεπτά, χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε, εγώ χαίρομαι, Άλεξ, και είσαι πολύ κοστός το χρόνο και σε ευχαριστούμε. Δεν χρειάζεται να χώνεσαι, μπορείς να ολοκληρώσεις. Δεν χώνομαι καθόλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η διαδικασία αυτή της διαβούλευσης που ξεκινήσαμε λοιπόν, που ξεκίνησε αρχικά με την φτωχή και τίμια mailing list του P2P Lab με όσα mail υπάρχουν μέσα, αρχίσαμε να την επεκτείνουμε με τοπικούς φορείς από επιμελητήρια μέχρι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κοινωνικούς χώρους κτλ. Ξεκίνησε από 4-5 προτάσεις, γίνανε 6, γίνανε 7 και πλέον είμαστε στις 8 προτάσεις. Θα τις αναφέρω πολύ επιγραμματικά, μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο στη συζήτηση αργότερα και έχουμε και το εργαστήριο της Τετάρτης όπου θα μπούμε σε πιο πολύ βάθος σε αυτές τις προτάσεις. Κοινόχρηστα γραφεία, co-working spaces, όπως τα λέμε στο χωριό μου, η πρώτη πρόταση, όπου μπορούν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ψηλά καταρτισμένοι να έχουν έναν χώρο που ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν κάποιο εξωτερικό γραφείο, ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν από το σπίτι με την ίδια άνεση που μπορούν κάποιοι άλλοι, αν έχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν που να τα αφήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Και αντίστοιχα, εφόσον βρίσκονται στον ίδιο χώρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνομιλούν και μεταξύ τους και να μην είναι τόσο μοναχικοί. Δεύτερο, κοινόχρηστο εργαστήριο κατασκευών, makerspace ή τύπου Fab Lab. Μιλάμε για μια ανοιχτή υποδομή, δημόσια υποδομή. Ένα εργαστήριο εξοπλισμένο με εργαλεία γενικής κατασκευής, από εργαλεία σύγχρονα όπως το laser system που δείξαμε πριν με την λειτουργία υπολογιστών ή και πιο κλασικά low-tech εργαλεία όπως τρυπάνια, κόφτες, επεξεργασία ξύλου κτλ. Στο οποίο μπορεί μια τοπική κοινότητα ατόμων να συνεργαστούν και να παράξουν κάτι το οποίο χρειάζονται. Ένα εργαλείο, μια κατασκευή, ένα μοντέλο για κάποιον σχεδιαστή κτλ. Αντίστοιχα, νούμερο 3, συνδιαχείριση του νούμερο 1 και νούμερο 2. Μπορούν κάποιοι υψηλά καταρτισμένοι σχεδιαστές ή προγραμματιστές να συνεργαστούν, για παράδειγμα, με ακρότες ή κτηνοτρόφους, όπως στην περίπτωση της Υπήρου, στο πλαίσιο του κοινόχρηστου εργαστηρίου, να ανταλλάξουν τις δεξιότητες, να μάθουν οι μεν τις ανάγκες των δε και τούμπαλοι. Νούμερο 4, προνόμια σε φορείς που παράγουν ανοιχτές τεχνολογίες. Τώρα αυτά τα προνόμια μπορούν να είναι κάποιο φτηνότερο ενίκιο, κάποια έκπτωση στα δημοτικά τέλη, οτιδήποτε προνόμιο μπορεί να έχει την ευχαίρεια να δώσει ένας δήμος. Και αντίστοιχα, προνόμια σε φορείς που υιοθετούν συμμετοχικά σχήματα επιχειρήν, είτε σχετίζονται είτε όχι με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Γιατί και πάλι προάγουν ένα μοντέλο πιο δημοκρατικό απέναντι στη τεχνολογική παραγωγή. Πρόθεση συνεργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ένα τεχνολογικό πάρκο, όπως είπαμε, θα πρέπει να προσπαθεί να δημιουργεί συνέργειες για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό φορέα. Ενθάρρυνση ανάπτυξη σχημάτων καθαρής ενέργειας, που μπορεί να υποστηρίζεται από τεχνολογίες όπως η ανοιχτού σχεδιασμού ανεμογεννήτρια που δείξαμε πριν. Και τέλος, προσβασιμότητα, συμπεριληψιμότητα και σύνδεση με την ευρύτερη τοπική κοινωνία.
Θα σταματήσω εδώ για να μην καταχραστώ άλλο από το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή των μεταφραστών και ελπίζω να έχουμε μια υπέροχη συζήτηση.